Για άλλη μια φορά, λοιπόν, ο πατέρας της Καρολάιν επέλεξε την Daily Mail για να δώσει μια συνέντευξη και να πει κάποια στοιχεία καινούρια. Από χθες φέει και επίσημα η μικρή Λιδία είναι στην οικογένεια, είναι στην επιμέλεια της οικογένειας της Καρολάιν. Λέει ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια του πιλότου που αφαίρεσε τη ζωή της κόρης τους και ότι προσπαθούν μαζί. Μάλιστα, οι γονείς του πιλότου έχουν μετακομίσει στην Αλόνισο για να μπορούν να βλέπουν περισσότερο τη μικρή Λιδία. Έχει πει πολλά πράγματα και πρώτο μέλημα της οικογένειας αυτή τη στιγμή είναι να βαφτιστεί η μικρή, καθώς το μωράκι δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, οπότε ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για να γίνει η βάφτιση του παιδιού. Έχουμε δύο κάρτες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Και λέει, είναι τώρα πρόθεσή μας να βαφτίσουμε τη Λιδία στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως έγινε και με την Καρολάιν, στο μικρό παρεκκλήσι, κοντά στο νεκροταφείο όπου αναπάβεται η Καρολάιν. Η επιλογή έχει γίνει να είναι δύο πολύ καλές φίλες της Καρολάιν που μένουν στην Αλόνισο και θα είναι πολύ κοντά στο παιδί. Και θα το βλέπουν και θα έχουν μια πολύ άμεση επικοινωνία με τη Λιδία. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή και στα επόμενα σίγουρα χρόνια δικούς της ανθρώπους κοντά που θα την αγαπάν και θα είναι συνέχεια στο πλευρό της. Ενώ σε ένα άλλο σημείο λέει στην εφημερίδα Daily Mail για πώς μεγαλώνει η Λιδία και λέει η μόλις ενός έτους Λιδία, θα δούμε την άλλη κάρτα. Η Λιδία είναι καλά και όπως και η μητέρα της γίνεται όλο και πιο όμορφη μέρα με τη μέρα. Περπατάει τώρα με αυτοπεποίθηση, τρώει με μεγάλη όρεξη και κατακτά όλους όσοι έρχονται σε επαφή μαζί της. Είναι κάποια από αυτά που λέει ο πατέρας. Και ένα σημείο εδώ που συζητήθηκε χθες, γιατί κάνει ο καθένας σκέψεις για αυτό το παιδί, Μαρία, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, πώς είναι οι συνθήκες της ζωής του. Δυστυχώς, λέει, αν και έχει μια ωραία νέα κούνια με στρώμα τελευταίας τεχνολογίας, εξακολουθεί να αρνείται να κοιμηθεί μόνη της. Μακάρι να πάνε όλα καλά για αυτό το παιδάκι που ξεκίνησε τόσο τραγικά η ζωή έχει του. Έχει όλη την υποστήριξη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, του. Μαρία μου. Καλή σου μέρα. Ακριβώς.